Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ορίσατε στους μεγάλους Έλληνες. Πριν από μερικούς μήνες, σας ζητήσαμε να ψηφίσετε για το μεγαλύτερο Έλληνα όλων των εποχών. Περίπου 40.000 από εσάς το κάνατε. Απόψε, πάμε να δούμε από τον 50ο μέχρι την τελική δεκάδα. Να θυμηθούμε όμως πρώτα τι είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες έχουμε δει μέχρι τώρα πολιτικούς, καλλιτέχνες και ήρωες επανάστατες, ακόμα και ένα δικτάτορα. Η συνέχεια είναι συναρπαστική και έχει πολλές εκπλήξεις. Παράδειγμα, ένα μνημείο το οποίο βρίσκεται στην 50ο θέση. Ένα μνημείο που τελευταία έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Η αλλαγή φρουράς κάθε Κυριακή μεσημέρι μπροστά στο μνημείο του Αγνοστρατιώτη στο Σύνταγμα δεν γίνεται μόνο για τους τουρίστες. Είναι μια ελάχιστη ένδειξη φόρου τιμής σε χιλιάδες Έλληνες που πέθαναν για την πατρίδα. Του παν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό για τον Άγνωστο Στρατιώτη, γιατί είναι μια πολύ γενική κατηγορία στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για πρόσωπα. Εγώ έχω στο μυαλό μου εκείνο τον άγνωστο σε μένα άνθρωπο που ήταν κρεμασμένο στα τείχη του Μεσολογγίου. Ήταν πίσω από ένα όραμα ελληνισμού, διάφορων ειδών ξένοι, Αυστριακοί, Ρώσοι, Γερμανοί, Άγγλοι, ο Μπάιρον φυσικά μεταξύ τους και πάρα πολλοί ανώνυμοι Έλληνες. Αυτούς έχω στο μυαλό μου. Πεπό μου! Είναι πολύ συγκινητικό σήμερα, την εποχή της διασημότητος, της λατρείας της διασημότητος, κάποιοι Έλληνες ψήφισαν τον άγνωστο στρατιώτη ως το σημαντικότερο Έλληνα όλων των εποχών. Προσυπογράφω. Γιατί αυτός ο άγνωστος στρατιώτης είναι ο παππούς μας, ο ξάδερφός μας, ο θείος μας, που χωρίς να το θέλει, βρέθηκε να πολεμάει ακόμα και για 10 χρόνια και εν τέλει πέθαναν στο πεδίο της μάχης και παρά τον Άντι Γουόρχολ θα παραμείνουν για πάντα άγνωστοι. Μήπως είναι ένα βόλεμα δικό μας με το να καλύψουμε αυτή την άγνοιά μας, να ξεχωρίζουμε, να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους που προσέφεραν τη ζωή τους και που είναι υπαρκτοί και είναι γνωστοί. Με το ένα γενικό άγνωστο στρατιώτης. Η ιστορία του άγνωστου στρατιώτη είναι συγκινητική. Είναι ο καθένας που δεν έχει όνομα, είναι αυτός που περιμένει στη σειρά για μια δημόσια υπηρεσία, αυτός που κάνει μια αίτηση μετά από τις μικρές αγγελίες και κυρίως είναι ο πεθαμένος στρατιώτης
που τον ψάχνει ακόμη η μητέρα του, ο πατέρας του, τα αδέλφια του. Είναι μεγάλη μου χαρά και στην αρχή δεν το πίστευα αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι η Ελλάδα έχει ένα πολιτισμό τώρα και ιστορία γύρω στις 3.500 χρόνια, και από την άλλη μεριά στη σύγχρονη Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είμαστε πάρα πολύ σκληροί και δεν παραδεχόμαστε τους συγχρόνους μας, οπότε για μένα ήταν διπλή αυτή η έκπληξη. Ο Δημήτρης Νανόπουλος, ένας από τους πιο γνωστούς διεθνώς Έλληνες επιστήμονες, εξελέγει από εσάς 49ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Είναι αυτός ο οποίος μαζί με την ομάδα του πήρε τα τελευταία μερικά χρόνια 2 βραβεία Αϊνστάιν. Είναι 2 βραβεία που δίδονται από μια επιστημονική εταιρεία στο εξωτερικό για τις καλύτερες εργασίες που έχουν γραφτεί πάνω στην θεωρία της σχετικότητας. Είναι ένας από τους ανθρώπους που πέρα από την επιστήμη έχει άποψη για όλα τα μεγάλα θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός που ξέρει τα περισσότερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή για τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ένας Έλληνας, ο Νανόπουλος. Μου είχε δείξει κάποτε κάτι διαφάνειες. Έκτοτε έχω μείνει άφωνος και τον παρακολουθώ με μεγάλο ενθουσιασμό και μεγάλο κέφι, γιατί είναι και ζωντανός και πρωτότυπος και ρηξικέλευθος σαν Έλληνας. Ίσως ο Δημήτρης Νανόπουλος να είναι ο τρίτος νομπελίστας μας. Και λέω ίσως γιατί από την πλευρά του επιστημονικού κόσμου έχει γίνει αποδεκτός. Περισσότερο δηλαδή στο εξωτερικό από ότι στο εσωτερικό. Άλλωστε, όπως λένε και οι περισσότεροι από εμάς, έξω πάμε καλά, μέσα δεν πάμε. Και το σήκωσε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2004 στη Λισαβόνα. Ο Θοδωρής Αγοράκης γεννήθηκε στη Λιδία της Καβάλας πριν από 38 χρόνια και αναδείχθηκε σε σύγχρονο πρότυπο ελληναθλητή. Ίσως γι' αυτό τον ψηφίσατε σήμερα 48ο ανάμεσα στους 100 μεγάλους Έλληνες. Πιστεύω ότι τον Ζαγοράκη τον επιλέξαν στους 100 πιο σημαντικούς Έλληνες, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος φορούσε τον περιβραχιόνιο στο ανεπανάληπτο αυτό γεγονός του Euro του 2004. Αν ένας ποδοσφαιριστής μείνει στην ιστορία, την ελληνική ιστορία, προφανώς θα είναι ο Θόδωρος Αγοράκης, γιατί ήταν ο αρχηγός και ο εμψυχωτής της εθνικής ομάδας που κέρδισε το πρώτο και φοβάμαι τελευταίο διεθνές μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πιστεύω ένας λόγος που τον ψήφισαν επίσης είναι γιατί προέρχεται από μια ομάδα η οποία, τον ΠΑΟΚ, η οποία έχει, και, έχει τη δυναμική να αναδεικνύει τους παίκτες φυσιογνωμίες που κατά καιρούς φοράνε τη φανέλα. Τεσσαρακοστός έβδομος έρχεται ο επαναστάτης του 21 Αθανάσιος Διάκος. Πριν αποφασίσει να πάρει τα όπλα, ήταν μοναχός. Τραυματίστηκε στα Αλαμάνα, εχμαλωτίστηκε και βρήκε βάναυσο θάνατο από τους Τούρκους στα 30 του χρόνια. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ίσως ο πρώτος σημαντικός νεκρός της ελληνικής επανάστασης. Για τον λόγο αυτό λειτουργεί ως σύμβολο ακόμη και σήμερα η μαρτυρική του θυσία στο βωμό της ελευθερίας. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι μια ανάμνηση μιας σχολικής γιορτής, είναι κάποιο ποίημα και κάποιο άθλιο θεατρικό έργο ίσως που έχει ανέβει. Όμως ο ίδιος ο Αθανάσιος Διάκος είναι ένας θρύλος, είναι ένας μύθος. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους ήρωες που δυστυχώς στη σημερινή μας εποχή έχουν τόσο πολύ φθήνη. Σας αγαπώ πολύ, σας πάω και εσάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος βρίσκεται στην 46η θέση των επιλογών σας. Φιλόδοξος, πτυχιούχος νομικής και της θεολογικής σχολής, πολύγλωσσος, εκλέχθηκε από την Ιερά Σύνοδο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το 1998. Έφυγε από τη ζωή στα 69 του χρόνια. Σας αγαπώ όπως και εσείς με αγαπάτε. Είμαι ο Χριστόδουλός σας.
Παύλος Μελάς ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού τα χρόνια που η Ελλάδα επιχειρούσε να απελευθερώσει και άλλα εδάφη της από τους Τούρκους. Πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα σκοτώθηκε σε ενέδρα το 1904, όταν ήταν μόλις 34 ετών. Τον επιλέξατε 45ο ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Ο Παύλος Μελάς αποτελεί το σύμβολο της κινητοποίησης του ελληνισμού στη Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν ο μαρτυρικός του θάνατος της Στάτιστα στις 13 Οκτωβρίου του 1904, εκείνος που κινητοποίησε τόσο την ελληνική κυβέρνηση όσο και τον ελληνικό λαό να στρέψουν πια το ενδιαφέρον τους στη Μακεδονία. Ο πατέρας γεωμετρίας, ο Ευκλήδης, γεννήθηκε, έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, επί γεωμονίας του Πτολεμαίου του Πρώτου. Το έργο που τον έκανε διάσημο ήταν τα Στοιχεία, μια μελέτη της ελληνικής διάνοιας εποχής στη γεωμετρία και την αριθμητική. Τον ψηφίσατε 44ο ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Τα Στοιχεία του Ευκλήδη είναι το πρώτο συγκροτημένο και ολοκληρωμένο έργο που παρουσιάζει μια επιστήμη στο σύνολό της. Τα Στοιχεία του Ευκλήδη, το μεγάλο του έργο, είναι το βιβλίο με τις περισσότερες εκδόσεις στην ιστορία μετά τη Βίβλο. Δεν ξέρω αν έχει εξίσου πολλές αναγνώσεις. Είναι το πρώτο πραγματικά συστηματικό επιστημονικό βιβλίο, ένα βιβλίο που εγκαθιδρύει μια μεθοδολογία που ισχύει στο ακέραιο μέχρι και σήμερα. Αυτή που βασίζεται στις βασικές αρχές, τους ορισμούς, τα αξιώματα και μετά τη λογική απόδειξη. Το πιο σημαντικό είναι ότι κανένας μετά από τον Ευκλήδη δεν έγραψε επιστήμη διαφορετικά από αυτόν. Ορίζω, θέτω τις προϋποθέσεις και αποδεικνύω μόνο με βάση τα προηγούμενα, αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του Ευκλήδη στην ανθρωπότητα. Η ιδέα της ενιαίας θεωρίας είναι αυτό που καθιστά τον Ευκλήδη έναν μεγάλο επιστήμονα, έναν μεγάλο Έλληνα. Θεωρώ ότι χωρίς το Θουκυδίδη η τεράστια αυτή παράδοση του δυτικού πολιτισμού που λέγεται πεζός λόγος, που πάνω σε αυτή την παράδοση χρωστάμε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της σκέψης, από το Θερβάντες μέχρι τον Ντοστογεύσκη, χωρίς το Θουκυδίδη δεν ξέρω αν θα τα είχαμε ποτέ. Ο μεγαλύτερος ιστορικός αρχαιότητος, 43ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Ο Αθηναίος Θουκυδίδης έγινε γνωστός από τη συγγραφή της ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου. Εμφανίζει στο έργο την πρόθεση για μια αντικειμενική ματιά πάνω στα ιστορικά γεγονότα, αποστασιοποίηση από τους πρωταγωνιστές του και αδιαφορία για το αν θα γίνει αρεστός από τους αναγνώστες του ή όχι. Όταν πρωτοπήγα φοιτητή στο Harvard πρωτοετής τότε, πήρα ένα μάθημα διεθνείς σχέσεις. Ο πρώτος τον οποίο διαβάσαμε ήταν ο Θουκυδίδης και η ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Θουκυδίδης παραμένει σημείο αναφοράς όσον αφορά στην ιστορική επιστήμη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η διάβγεια και η αντικειμενικότητά του για την εποχή την οποία έγραφε. Δικαίως ο Θουκυδίδης είναι ανάμεσα στους 100 επικρατέστερους, είναι ο θεμελιωτής της επιστήμης της ιστορίας και το κύρος του εξακολουθεί και σήμερα να είναι παγκόσμιο και συνεχώς να αυξάνεται το ενδιαφέρον για αυτόν. Ο Θουκυδίδης λέει το εξής καταπληκτικό, ότι μπορεί σήμερα στην εποχή του οι άνθρωποι να αισθάνονται πιο ασφαλείς από ό,τι αισθάνονταν παλιότερα, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευμάρεια από ό,τι είχαν, μπορεί να μην πεινάνε πια, πλην όμως δεν έχουν γίνει καλύτεροι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα απόλυτο δίδαγμα για τα ανθρώπινα, το οποίο το χρωστάμε στο Θουκυδίδη. Εγκατέλειψε τα κληρονομικά δικαιώματα του βασιλέως και του ιεροφάντη των ερευσινίων μυστηρίων για να μελετήσει εξ αρχής το βιβλίο της φύσεως. Ο σκοτεινός και συνάμα φωτεινός φιλόσοφος, εκείνος που ορίζει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή σκέψη την ροή των πραγμάτων, τα πάντα ρή,
Εκείνος που ορίζει ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό, που η διαλεκτική είναι εκείνη που καθορίζει τον κόσμο. Τα πάντα ρί είναι η γνωστότερη φράση που αποδίδεται στον Ηράκλειτο. Ο σκοτεινός φιλόσοφος αρχαιότητας, που με τον αφοριστικό του λόγο σαγίνευσε τον Νίτσε, τον Χέγκελ και πολλά άλλα σπουδαία πνεύματα, ψηφίστηκε από εσάς στην 42η θέση ανάμεσα στους σημαντικότερους Έλληνες. Με τον Ηράκλειτο, η σκέψη ευρωπαϊκή πηγαίνει μπροστά. Ο άνθρωπος που δεν κοιμόταν από τα νεύρα του εξαιτίας της νίκης του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα, εκείνος που έπεισε τους Αθηναίους να χτίζουν τον Πειραιά και έκανε τους συμπολίτες του ναύτες, ο Θεμιστοκλής, επελέγει από εσάς 41ος μεγάλος Έλληνας. Η στρατιωτική και πολιτική μεγαλοφυΐα του συνυπήρχε απόλυτα με τη μεγάλη του διπλωματική ικανότητα. Το δικό του πάταξον μεν, άκουσον δε, αποτυπώνει το μεγάλο του πάθος για την πολιτική. Ο Θεμιστοκλής είναι αυτός που πραγματικά νίκησε την Ασία. Υπάρχει βέβαια η μάχη του Μαραθώνα που ηρωικά πολέμησε ο Μιλτιάδης και οι περί αυτών. Υπάρχουν οι Θερμοπύλες. Αλλά η αποφασιστική μάχη, πιστεύω, για την αναμέτρηση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, δηλαδή μεταξύ Ελλάδας και Περσίας εκείνη την εποχή, ήταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το τέχνασμά του Σαλαμίνα οδήγησε τους Πέρσες στην Πανελευθερία και εκείνον στην αιώνια δόξα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Βλάδικου, ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρινια σβεστομένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άειλη, τόσο θετική σαν μεταφυσική. Ο Γιάννης Ρίτσος, ο στρατευμένος ποιητής αριστεράς, κατατάχθηκε από εσάς 40ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Ο Ρίτσος κατάφερε να συνδυάσει αυτήν την πολυγραφία του, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαγορεύεται από την ιδεολογία του, με τον μοντερνισμό της γενιάς του 1930. Και υπηρέτησε, μπορούμε να πούμε, δύο μεγάλες δικές του προσωπικές πίστες. Και την ποίηση και την ιδεολογία. Ο επιτάφιός του, μελοποιημένος από ένα ακόμα μεγάλο Έλληνα που θα συναντήσουμε αργότερα, τον Μίκη Θεοδωράκη, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Οι παλιότεροι θα θυμούνται τη φωνή του στο καπισμένο τσουκάλι και οι νεότεροι σίγουρα έχουν ακούσει τη Ρωμιοσύνη. Ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε από τη ζωή το 1990. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Μέρα Μαγιού. Όταν στην Ελλάδα επικρατούσε μεσαίωνας και σκοτάδι, κάποιοι άνθρωποι έψαχναν το φως και μια πηξίδα. Ανάμεσά τους, πρώτος ίσως, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο πατέρας του ελληνικού διαφωτισμού. Γι' αυτό και τον επιλέξατε ανάμεσα στους 100 μεγάλους Έλληνες. Γεννήθηκε στη Σμύρνη από πατέρα Χιώτη. Μάταια η οικογένειά του προσπάθησε να τον κάνει έμπορο. Εκείνον τον ενδιέφερε η καλλιέργεια του πνεύματος. Ο Αδαμάντιος Κοραής είναι κατ' εξοχήν εκπρόσωπος του ελληνικού διαφωτισμού. Ζούσε στο Παρίσι και με τις αλληλογραφίες του με τους φιλέλληνες και με τα κείμενά του βοήθησε την Επανάσταση, παρόλο που δεν την πίστευε τη στιγμή που έγινε. Είναι σίγουρα ένας μεγάλος Έλληνας και ένας ξεχωριστός. Βοήθησε από το Παρίσι την Επανάσταση του 1921, εναντιώθηκε στο Καποδίστρια και πέθανε το 1833. Σήμερα κατατάχθηκε από εσάς 39ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Η αρχαιογνωσία του και η επαφή του με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό τον κάνει να σχηματίσει την εικόνα μιας Ελλάδας που πριν από αυτόν δεν υπάρχει. Την εικόνα μιας Ελλάδας βαθιά λόγιας, μιας Ελλάδας που μπορεί να συμμετέχει στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό με τα εργαλεία μιας αρχαίας γλώσσας και μιας αρχαίας κληρονομιάς. Η
πατρίς της γεννήσεώς μου είναι από το Λιδωρίκι. Έτσι ξεκινάνε τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη, το πλέον πολύτιμο χρονικό της Επανάστασης του 21. Είναι ένας δευτεραγωνιστής της ίδιας της Επανάστασης, ο οποίος όμως έγραψε ένα μικρό ημερολόγιο, το οποίο χάθηκε και ανακαλύφθηκε ξανά και καθαγιάστηκε από τη γενιά του 30, έμεινε ως η βίβλος γενέσεως του ελληνικού κράτους, η γενέθλια ιδεολογία του έθνους, έτσι όπως εκ των υστέρων θα θέλαμε να είναι. Μακρυγιάννης μπήκε στον αγώνα του έθνους από την πρώτη και όλα στιγμή, τραυματίστηκε σε πολλές μάχες και έγινε αντιστράτηγος λίγο πριν πεθάνει το 1864. Τον φέρατε, όχι άδικα, στην 38η θέση των Μεγάλων Ελλήνων. Από το 1836 έως το 1839, σε συνεργασία με έναν λαϊκό καλλιτέχνη, τον Παναγιώτη Ζωγράφο, φιλοτέχνησε σκηνές, μάχες από τον αγώνα, με δικές του υποδείξεις, με δικά του σχόλια, που πραγματικά αποτελούν την ιδεογραφική ενημέρωση για την Ελληνική Επανάσταση. Κατεβαίνει ασπροϊντυμένη ο οχτωβουνό. Ο Σολωμός θεωρείται ο σημαντικότερος εθνικός ποιητής των Ελλήνων. Είναι αυτός που έγραψε τον ύμνο στην Ελευθερία, που αργότερα έγινε ο εθνικός μας ύμνος. Ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσης Σολωμός, βρέθηκε χάρη στην ψήφο σας στην 37η θέση. Ήταν ο δημιουργός που ενοποίησε την ελληνική ποιητική παράδοση, καθιέρωσε τη δημοτική γλώσσα και ίδρυσε τη λεγόμενη Επτανησιακή Σχολή. Ήταν ένας μονήρης άνθρωπος. Ποιητική ύπαρξη από την αρχή της ζωής του, που κατάφερε να εκφράσει τον νέο ελληνισμό. Πρώτος χρησιμοποίησε τη δημοτική γλώσσα και όλα τα ποιήματά του είναι η απαρχή και η βάση της σύγχρονης ελληνικής ποιήσης. Έγραψε τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και τη διαχρονική γυναίκα της Ζάκυθος. Πέθανε το 1857, λίγο πριν ο Μάτζαρος μελοποιήσει τους στίχους του στον εθνικό μας ύμνο. Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων έζησε στο Δεσποτάτο του Μιστρά, την εποχή που έσβηνε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εξαιρετική προσωπικότητα του 14ου αιώνα, νεοπλατωνικός φιλόσοφος, σπουδαίος και οικονομικός φιλόσοφος και κοινωνικός φιλόσοφος, συνέδεσε τη συνέχεια του ελληνισμού. Φιλόσοφος με βαθιά παιδεία και πλούσιο συγγραφικό έργο, βοήθησε με το πνεύμα του την Ιταλική Αναγέννηση. Πέθανε σχεδόν 100 ετών, ένα χρόνο πριν από την άλωση της πόλης και ψηφίστηκε από εσάς 36ος ανάμεσα στους Έλληνες. Απέδειξε με τα έργα του ότι ο ελληνισμός από την αρχαιότητα ως την εποχή του είχε απόλυτη συνέχεια, πολιτιστική και κοινωνική. Αρχαίος φιλόσοφος που πίστευε ότι όλα γίνονται από ανάγκη, ότι ύψη το αγαθό είναι η ευθυμία και πως υπάρχει και αλλού ζωή στο σύμπαν, οδημόχθη εκπαιδευτικά ταξίδια και πέθανε στην πατρίδα του, τα Άβδυρα της Τράκης, σε βαθιά γεράματα. Το σημαντικό στο Δημόκρητο είναι ότι με τη μορφή που δίνει στην ατομική θεωρία, ουσιαστικά επιτρέπει πρώτον τη μαθηματικοποίηση της μελέτης των φυσικών φαινομένων, αφού όλα ανάγονται σε έναν αριθμό ατόμων, και από την άλλη μεριά την έννοια του σύμπαντος της φύσης ως μηχανής, που ουσιαστικά είναι δύο έννοιες που εισάγουν τα μαθηματικά και τη φυσική της αναγέννησης με τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. Αν σκεφτεί όμως κανένας πόσο σπουδαίο είναι να βλέπεις ένα τραπέζι, τον άνθρωπο, το χώμα και να σκεφτείς ότι όλα αυτά αποτελούνται από συστατικά που δεν δέμνονται άλλο και που κατά κάποιο τρόπο συνθέτουν τον κόσμο, είναι μια πολύ σπουδαία και πραγματικά αιώνια γνώση. Σαλέδι του πλήθους
κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω του όλους τους αγωνιστές, οι οποίοι αν και είχαν πάθη και έρηδες μεταξύ τους, προσπάθησε να τις γεφυρώσει και να τους οδηγήσει προς τη δόξα. Ήταν ο λαϊκότερος από τους στρατιωτικούς ηγέτες της Επανάστασης. Και μου αρέσει όχι μόνο η τόλμη του, η γενναιότητά του, η στρατιωτική του ιδιοφυΐα, αλλά και το απερίγραπτο χιούμορ του. Ο Νίκος Γκάλης βρίσκεται 33ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Γιος μεταναστών με καταγωγή από τη Ρόδο, κέρδισε 8 πρωταθλήματα με τον Άρη, συμμετείχε σε 4 Final Four και έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους το 1987, κερδίζοντας με την Εθνική το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ο Νίκος Γκάλης, όσοι τον παρακολουθούσαν από την τηλεόραση, έκανε το μπάσκετ πολύ απλό. Πίστεψαν όλοι, και γι' αυτό υπήρχε μια μετά μεγάλη συμμετοχή στο άθλημα, ότι όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό που κάνει. Πιστεύω ότι ο Νίκος ο Γκάλης είναι στους 100 μεγαλύτερους Έλληνες, γιατί κατάφερε να κάνει μια Ελλάδα ολόκληρη να παίζει μπάσκετ και ολόκληρο τον ελληνισμό υπερήφανο. Μαθαίνουν να χαιρετούν με σηκωμένο χέρι. Η νεολαία θυμίζει ολοκληρωτικά κράτη του άξονος. Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξαν από τα λαμπρότερα στρατιωτικά μυαλά της εποχής του, αν και η γνώση του στα στρατιωτικά θέματα δεν συνεπαγόταν κατά ανάγκη και ότι είχε δίκιο και στα πολιτικά ζητήματα, ειδικά στις διαφωνίες του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά το διχασμό. Ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού που έγινε δικτάτορας, ο Ιωάννης Μεταξάς, έχει συνδυάσει το όνομά του με το όχι της ελληνικής ιστορίας. Η Αλβανία έχει γίνει πολεμικό θέατρο των διεθνών εκπλήξεων. Νίκες του ελληνικού στρατού ανασταίνουν τις ελπίδες του ελεύθερου κόσμου για την ήττα του άξονος. Ένα όχι που γέννησε το έπος της Αλβανίας, που πέταξε τους Ιταλούς στη θάλασσα, που ανάγκασε τον Χίτλερ να επέμβει και καθυστέρησε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα στη Ρωσία και που άλλαξε τελικά τις τύχες του πολέμου. Το ναι, όσον από εσάς ψηφίσατε, το κατέταξε στην 32η θέση. Νομίζω ότι δικαίως ο ελληνικός λαός τον έχουν κατατάξει μέσα στους 100 καλύτερους Έλληνες. Κατά κόσμο Θανάσης Κλάρας, ο Άρης Βελιχιώτης επιλέχθηκε από εσάς 31ος ανάμεσα σημαντικότερους Έλληνες. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο ήταν λοχίας πυροβολικού. Στον πόλεμο κατά των Γερμανών υπήρξε ο ηγέτης του Ελλάς στο βουνό. Ο Βελιχιώτης είναι ένα πρόσωπο το οποίο στο δικό μου το μυαλό είναι ένα σημαντικό πρόσωπο της ιστορίας. Γιατί είναι από αυτά τα ανήσυχα μυαλά τα οποία δεν υποτάσσονται και επίσης ξέρουν να κάνουν αγώνα αντάρτικο. Μετά τη συμφωνία της Βάρκησας, ο Βελιχιώτης δεν κατέθεσε τα όπλα όπως ήθελε το Κουκουέ και έτσι έγινε μαύρο πρόβατο για την ηγεσία του κόμματος. Σκοτώθηκε σε ενέδρα το καλοκαίρι του 1945. Ο Βελιχιώτης εκφράζει τις αντιφάσεις κατά τραγικό τρόπο της αριστεράς. Από τους πρωταγωνιστές εθνικής αντίστασης διακρίθηκε κατόπιν για τον υποκειμενισμό και τις αυταπάτες της αριστεράς, συνεχίζοντας τον άνοπλο αγώνα όταν δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα, και ο θάνατός ήταν τραγικός. Σκοτώθηκε απομονωμένος, καταδιωγμένος και συκοφαντημένος από το κόμμα του. Ο Ρήγας Βελεστινλής, εκτός από το επαναστατικό του έργο, έχει να προσφέρει και πλούσιο συγγραφικό, μεταφραστικό και χαρτογραφικό έργο. Ο Ρήγας Φεραίος, ο πνευματικός ηγέτης και πρόδρομος επανάστασης 21, βρίσκεται με την ετοιμιγωρία σας 300 ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Έπειτα από μακρόχρονη περίγυση στα Βαλκάνια, κατέληξε στη Βιέννη, όπου εξέδωσε τη Μεγάλη Χάρτα. Το όραμά του για τα Βαλκάνια, όπου θα ζούσαν όλοι οι λαοί αδελφομένοι και ως ανεκπλήρωτο όραμα, αποδείχνει το πόσο σημαντικός άνθρωπος υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος.
Συνέθεσε το Θούριο και έγραψε το περίφημο Πολίτευμα, που χαρακτηρίζεται ως το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού έθνους. Προδόθηκε από Έλληνα και στραγγαλίστηκε από Τούρκους 20 χρόνια πριν ξεσπάσει η Επανάσταση του 21. Σπουδαίος αλπιγκτής της ελευθερίας των Ελλήνων που ζούσαν κάτω από το ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυρίως αυτός που ονειρεύτηκε την Ένωση των Βαλκανίων και τη μείωση των εντάσεων. Τις εντάσεις τις έχουμε δει και στη σύγχρονη εποχή. Είχε απόλυτα δίκιο. Ο οραματισμός του ήταν σημαντικός, σπουδαίος και είναι κρίμα που δεν έγινε πραγματικότητα. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής, σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει. Μάλλον είναι στη μοίρα μιας μικρής χώρας που βρίσκεται στο περιθώριο των μεγάλων ιστορικών γεγονότων της εποχής ότι πολλοί από τους μεγάλους της ανθρώπους προσπαθούν να ορίσουν και να ανακαλύψουν ακριβώς του ποια είναι η φύση της χώρας αυτής. Αυτό κάνει κατεξοχήν και ο Γιώργος Σεφέρης με το έργο του. Το πρώτο Νόμπελ Λογοτεχνίας σε Έλληνα δημιουργό δόθηκε το 1963 στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Και ο Έλλην Γεώργιος Σεφέρης για την λογοτεχνία. Αγαπημένος των φιλολόγων, εκείνος που έγραψε τη Στέρνα, τα ημερολόγια καταστρώματος και το μυθιστόρημα «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη», ψηφίστηκε από εσάς 29ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Είναι εκείνος ο οποίος ενώνει με ένα θαυμάσιο τρόπο την αρχαιότητα με το παρόν, τα μουσεία με την αγορά. Είναι εκείνος ο οποίος φέρνει την ελληνική ποίηση στα πέρατα του κόσμου. Λόγω της διπλωματικής του ιδιότητας, ταξίδευσε σε κάθε γωνιά του πλανήτη και αγάπησε ιδιαίτερα την Κύπρο. Πέθανε μεσούς της Χούντας στα 71 του. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, εκείνος που περιμένει τον εξαδάχτυλο να ανακτήσει Κωνσταντινούπολη, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, βρίσκεται στην 28η θέση των προτιμήσεών σας. Ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος, δεσπότης Πελοποννήσου, στέφτηκε αυτοκράτορας 4 χρόνια πριν πέσει πόλη. Η βοήθεια που δεν έφτασε από τη Δύση και η προτίμηση στον τουρκικό σκούφο από την παπική Τιάρα έκανε την 29η Μαΐου του 1453 τη ζωφερότερη μέρα στην ελληνική ιστορία. Στέκομαι σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο. Στρατηγός για τον Νίκο Καζαντζάκη είναι ο διασημότερος Έλληνας ζωγράφος παγκοσμίως, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος έδειξε από νωρίς το δρόμο. Αν θέλεις να πετύχεις, αν επιθυμείς να μεγαλουργήσεις τον τομέα σου, αν δεν αντέχεις την ζήλια και το φθόνο των ομοτέχνων, φύγε μακριά από τον τόπο σου. Γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στο Ηράκλειο της Κρήτης και έφυγε νέος για την Ιταλία, όπου σπούδασε δίπλα στους μεγάλους δασκάλους της Αναγέννησης. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου το σπίτι του είναι σήμερα μουσείο. Τα έργα του δεσπόζουν στις πρώτες και όλες αίθουσες του Πράδου στη Μαδρίτη, προκαλώντας δέος σε επισκέπτες και συγκίνηση στους Έλληνες, φαίνοντάς τον στην 27η θέση των προτιμήσεών σας. Στο έργο του υπάρχει αυτή η σύνθεση της βυζαντινής πνευματικότητας και της δυτικής παράδοσης. Έχει μία παιδεία που δεν είναι συνηθισμένη για ένα ζωγράφο της εποχής. Ο Γκρέκο ξέρει αρχαία ελληνικά, το ξέρουμε από τη βιβλιοθήκη του, ξέρει λατινικά, ξέρει ιταλικά, ξέρει ισπανικά βεβαίως, αφού ζει στην Ισπανία, διαβάζει αρχαίους συγγραφείς, διαβάζει τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι
Είναι λοιπόν πράγματι όχι μόνο μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού πολιτισμού ο Γκρέκο, αλλά και ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο πολιτικός που εκλέχθηκε 8 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, βρίσκεται 26ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Κατά την διακυβέρνησή του, έδωσε έμφαση στο ρόλο της Βουλής, στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και στα έργα υποδομής. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν ο πολιτικός εξυγχρονιστής στην εποχή του ελληνικού κράτους. Αυτός έκανε την διόρυγα της Κορίνθου, έκανε το σιδηροδρομικό δίκτυο, ήταν ένας πολιτικός σοβαρός. Ουσιαστικός. Βεβαίως, στο τέλος βγήκε ούτε βουλευτής. Το μεγάλο του όραμα, η ζεύξη Ρίου Αντιρίου, έγινε πραγματικότητα έναν αιώνα μετά το θάνατό του. Το διαβόητο άρθρο της εφημερίδα με τίτλο «Τι φταίει» είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρο. Ενδεχομένως και η φράση του «Δυστυχώς επτοχεύσαμε», το ίδιο επίκαιρο. Πολύ σημαντικός πολιτικός και πάρα πολύ σπουδαίος. Στο τέλος έφτασε να καταψηφιστεί από τους συμπατριώτες του. Έδωσε την πρώτη οικονομική και κοινωνική όθηση στην Ελλάδα της εποχής. Νομίζω μαζί με άλλους 3 ή 4 πολιτικούς χαρακτηρίζει την Ελλάδα από τότε που έγινε πραγματικό κράτος. Το όνομα του μοναδικού επιχειρηματία στη λίστα των μεγάλων Ελλήνων είναι γνωστό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε στη Σμύρνη, κατέκτησε τις θάλασσες σε όλη την Ιφίλιο, ταυτίστηκε με τραγωδίες, με σκάνδαλα, με μια πάρα πολύ έντονη ζωή. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο θρύλο. Η τελετή των εγγενείων της πρώτης πτήσεως με το Boeing 707 που φέρει το όνομα πόλης των Αθηνών προσέλαβε πανηγυρικών χαρακτήρα. Παρέστησαν δε εις αυτήν μέρη της κυβερνήσεως, ο ιδρυτής της Ολυμπιακής Αεροπορίας και πολλοί επίσημοι. Παράξενο δυνατό πρόσωπο είναι ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η ζωή του σχεδόν είναι σαν μια τραγωδία. Προτού γίνει τραγωδία, ήταν μεγαλειώδης. Το όνομά του είναι γνωστό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης έφτιαξε μια οικονομική αυτοκρατορία και έγινε έτσι το πρότυπο του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία. Ο κύριος Αριστοτέλης Ωνάσης, η σύζυγός του Ζακλίν, πρώην κυρία Κένεντι, πανευτυχής μετά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου των, αναχωρούν και τη θαλαμιγόν των Χριστίνα, όπου εδεξιώθησαν τους προσκεκλημένους των. Λάτρης του ωραίου φίλου, Bon Viver, είχε την ατυχία να δει το γιο του Αλέξανδρο να σκοτώνεται σε ένα περίεργο αεροπορικό δυστύχημα. Ψηφίστηκε από εσάς στην 25η θέση ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Ο Αρχιμίδης είναι ο μεγαλύτερος μαθηματικός της αρχαιότητας και ένας από τους 3-4 μεγαλύτερους μαθηματικούς στην ιστορία. Πρώτα πετάχθηκε από τον μπάνιο του φωνάζοντας «Έβρικα, έβρικα». Ύστερα δήλωσε περήφανα «Δώσε μου τόπο να σταθώ και θα μετακινήσω τη γη». Τα τελευταία του λόγια ήταν «Μη μου τους κύκλους τάρατε». Είναι ο Αρχιμίδης ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς αρχαιότητας, εφευρέτης και πατέρας μηχανικής. Βρίσκεται 24ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Ο Αρχιμίδης ήταν ένας πανεπιστήμων. Από τις εφευρές του Αρχιμίδη, πολλές χρησιμοποιούμε και σήμερα. Η πιο γνωστή σε όλους μας, η Βίδα. Η Βίδα ήταν μια εφεύρεση του Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης δεν είναι απλώς μια κορυφαία θεωρητική επιστημονική προσωπικότητα, αλλά ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορεί να βάλει και σε πρακτική εφαρμογή τις επινοήσεις του. Αποδείξεις, πέρα από τον Κοχλία, είναι οι πολεμικές μηχανές με τις οποίες στήριξε την άμυνα των Σιρακουσών, της ιδιαίτερης πατρίδας του, για ένα τουλάχιστον χρόνο απέναντι στην πολιορκία των Ρωμαίων. Είναι εκπληκτική η εφευρετικότητά του, η τόλμη του στις αποδείξεις του, στις σκέψεις του, στη δημιουργία τελείως καινούριων εννοιών και τελείως καινούριων μεθόδων. Ουσιαστικά ανακαλύπτει τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και ανακαλύπτει 2.000 χρόνια πριν τον Νεύτωνα και τον Λάιμπνιτς τον απειρωστικό λογισμό.
Τσαρούχης έχει πει ότι η Μαρία Κάλλας είναι μεγάλη σαν τον Γκρέκο. Τι να πω εγώ. Είναι μάθημα για όλους τους καλλιτέχνες. Έφτασε στον ήλιο, στην κορυφή και κάηκε. Η διάσημη ανά τον κόσμο ψήφωνος Μαρία Κάλλας, γεννημένη στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς, ψηφίστηκε από εσάς στην 23η θέση. 24 χρονών παντρεύεται στην πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στη Βερόνα τον πολύ μεγαλύτερό της Τζοβάνι Μενεγκίνη, ο οποίος θα την βοηθήσει να απογειώσει την καριέρα της στις διάφορες όπερες συμφιλίου. Φιελώδης υπήρξε και η σχέση της με τον επίσης μεγάλο Έλληνα, τον Αριστοτέλη Ωνάση. Πέθανε πριν από 30 περίπου χρόνια προδομένη την καρδιά της. Η Μαρία Κάλλας είναι ο μύθος, ο ελληνικός μύθος. Είναι από τους ελάχιστους Έλληνες, ίσως η μόνη, που έχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης διαβατήριο διαρκείας. Είναι κλασική, γιατί η φωνή της αγγίζει την τελειότητα. Και συγχρόνως αυτή, ο μύθος, ήταν εντελώς ανθρώπινη, ευάλωτη, αυτοκαταστροφική, έζησε μια ζωή σπαρακτική. Ήταν άνθρωπος. Η Μαρία Κάλλας ήταν μια μεγάλη μουσικός του 20ου αιώνα. Η Ιταλική όπερα έζησε μια δεύτερη αναγέννηση μέσα από μια μεγάλη Ελληνίδα που είχε βαθιά γνώση της τέχνης του ελληνικού δράματος. Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη άλλη θα βρεθεί, καλύτερη από αυτή. Το σπίτι του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου είναι ένα ταπεινό μουσείο, όπως ταπεινή υπήρξε και η ζωή του. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο μεγάλος Έλληνας ποιητής του περασμένου αιώνα, επελέγει από εσάς την 22η θέση. Έγραψε όλα και όλα 154 ποίηματα. Ορισμένα, όπως η Ιθάκη, είναι διεθνώς εξαιρετικά δημοφιλή μέχρι και σήμερα. Πιάνει πολύ προσωπικές ιστορίες πάντα με τα ποίηματά του. Για να τους δώσει μια διάσταση πανανθρώπινη. Νομίζω ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές των δύο τελευταίων αιώνων παγκοσμίως. Ο Καβάφης είναι ο αγαπημένος των θεών. Δεν το ήξερε. Το ξέρουμε πλέον εμείς. Είναι ο πρώτος Έλληνας που ενώνει την αρχαιότητα με τον σύγχρονο ελληνικό κόσμο. Είναι εκείνος που ευλόγησαν οι θεοί για να μιλήσει και να μας πει τα μυστικά ενός κόσμου που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε. Καβάφης ήταν ένας σπουδαίος μελετητής της ιστορίας που κατάφερε να τη συνοψίσει σε λίγα ποίηματα μόνο και επίσης της ανθρώπινης ψυχής. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι σπάνιος αλλά δύσκολος και ταυτόχρονα πράγματι τον κατατάσσει χωρίς καμιά αμφιβολία στους μεγάλους Έλληνες. Ο άνθρωπος που εφήβρε τον όρο φιλοσοφία, που επηρέασε όσο κανείς άλλος τον Πλάτωνα, ο Πυθαγόρας από τη Σάμο, έρχεται 21ος μεγάλος Έλληνας. Στο πρόσωπο του Πυθαγόρα συγκεντρώνονται πάρα πολλά στοιχεία που δύσκολα διακρίνει κανείς ποια ανήκουν στο μύθο και ποια στην πραγματικότητα. Έζησε 20 χρόνια στην Αίγυπτο, από όπου μεταφέρθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Και εκεί έμεινε γύρω στα 12 χρόνια, κάνοντας παρέα με τους μάγους της Μεσοποταμίας και τους αρχιερείς των Εβραίων. Έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και πολλοί πίστευαν ότι ήταν ο γιος του Απόλλωνα. Ο ίδιος πίστευε στη μετεσάκωση. Διατύπωσε το πασίγνωστο πυθαγόριο θεώρημα και ίδρυσε φιλοσοφική σχολή στη Νότια Ιταλία, όπου και πέθανε. Ωστόσο, πάνω στο όνομα του Πυθαγόρα, επί μια χιλιετία μετά από αυτόν,
όλοι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως Πυθαγόροι έκαναν σκόπιμο να προσθέτουν τις δικές τους απόψεις. Και λίγα από αυτά, αν είναι δικά του, και λίγα από αυτά αν του ανήκουν, έστω και αν σκιάζονται από αυτή την υποψία μυστικισμού, ο Πυθαγόρας είναι σίγουρα ένας μεγάλος Έλληνας. Ο Ιπποκράτης, που συστηματοποίησε πρώτος την ιατρική επιστήμη, έζησε στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, ταξίδεψε σε πολλές χώρες και εγκαταστάθηκε τελικά στη Λάρισα. Ο Ιπποκράτης είναι περιώνυμος ιατρός της αρχαιότητος. Γεννήθηκε στην Κόφ και έμαθε την ιατρική από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ιατρός. Είναι 18ος έκγονος του Ασκληπιού. Είναι ο πρώτος που συστηματοποίησε τις νόσους και ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει μεθοδική θεραπεία στους ασθενείς. Ο περίφημος όρκος του που έδιναν κάποτε οι γιατροί απαγορεύει την αυθανασία, της αμβλώσης και τον ευνοχισμό. Ο όρκος του Ιπποκράτους ομιλεί για την ηθική της ιατρικής και του γιατρού. Βρίσκεται στην 20η θέση, αποδεικνύοντας πόσο ενδιαφέρεστε για θέματα υγείας. Όλοι έχουμε σταματήσει κάποια φορά μπροστά στο μνημείο του, Θερμοπύλες. Το όνομά του σημαίνει ο γιος του Λονταριού και ψηφίστηκε από εσάς 19ος ανάμεσα στους μεγάλους Έλληνες. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Λεωνίδας αντιμετώπισε στα στενά της φτιότητας την κάθοδο των Περσών με 300 επίλεκτους Σπαρτιάτες και 700 θεσποιείς. Προδόθηκε από έναν Έλληνα, τον Εφιάλτη, για να γίνει σύμβολο αυτοθυσίας και ηρωισμού. Αυτό είναι το τραγούδι που χάρισε το Μάνο Χατζηδάκη το 1960 το Όσκαρ πρωτότυπο τραγουδιού για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες των τελευταίων χρόνων, έγραψε μουσική για το θέατρο, για το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο. Ήταν ακόμα ο δημιουργός και εμπνευστής του τρίτου προγράμματος. Με την ψήφο σας τον φέρατε στη 18η θέση των προτιμήσεών σας. Ήταν ένας άνθρωπος με απίστευτα μεγάλη παιδεία, ένας κοσμοπολίτης. Είμαι ευτυχής να λέω ότι είμαι Ελληνίδα και ότι είμαι στη χώρα που γέννησε το Μάνο Χατζηδάκη. Τώρα χωριά! Ο Χατζηδάκης ήταν για μένα ένας πολύ μεγάλος μουσικός. Ήταν πολύ βαθιά γόνιμος, γονιμοποίησε καταστάσεις και πράγματα. Οι ρεπέτητες λειτουργούσαν παράνομα. Και γι' αυτό αυτά τα τραγούδια είχαν αποκτήσει δύναμη, διότι είναι γεννήματα παρανομίας. Είναι τα underground τραγούδια της Ελλάδος μετά τη μεκαρσιατική καταστροφή. Αναπλάθοντας τους ήχους του ρεμπέτικου, έφτιαξε μια μουσική γλώσσα που υπήρξε η αυθεντική ελληνική γλώσσα για τουλάχιστον 3-4 δεκαετίες. Ήταν παιδί στα 17. Βαθύ σεβασμός στη γλώσσα και στον πολιτισμό αυτού του τόπου. Αυτό είναι αυτό που χαρακτηρίζει το έργο του, με την ίδια στιγμή με μια παγκοσμιότητα και μια παγκόσμια παιδεία που εντάσσεται μέσα στο έργο του με μοναδικό τρόπο. Και επίσης ο Μάνος Χατζηδάκης έφτιαξε μια εικόνα της Ελλάδας, μια εικόνα που η Ελλάδα αποδέχθηκε για τον εαυτό της και με την οποία ο κόσμος, ο έξω κόσμος, την αναγνώρισε. Ο Χατζηδάκης είναι η ελληνική ευαισθησία. Και είχα τη μεγάλη, μεγάλη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά και να ξέρω πως αυτή η γενναιοδορία, η ευαισθησία, η αληθινή αγάπη υπήρχε και στην πραγματική του ζωή. Σε αυτούς τους δύσκολους και άχρωμους καιρούς που ζούμε, θα ήθελα έτσι πάρα πολύ να δω τι θα έλεγε για εκείνο, για το άλλο, για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην εποχή μας. Επτά πόλεις διεκδικούν την καταγωγή του. Τα δύο μεγάλα έπι του, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, συντέλεσαν βαθιά στην εξέλιξη του πολιτισμού της Δύσης. Ο Όμηρος με την Ιλιάδα και την Οδύσσια ανοίγει τις πύλες της
ελληνικής και συνάμα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δεν είχαμε συγκεκριμένες αναφορές στην κοινωνία, πώς ήταν η κοινωνία των Ελλήνων. Με τον Όμηρο ξεκινάει μια πάρα πολύ καλή περιγραφή, την οποία και οι ίδιοι οι αρχαίοι τη χρησιμοποιούσαν ως μάθημα. Είναι ο ποιητής ενός έθνους, είναι ο ποιητής ενός σύμπαντος. Λέγεται πως ο Όμηρος έζησε τον 9ο περίπου αιώνα π.Χ., πως η μητέρα του ήταν η νύφη και πως πέθανε στην Ίο, όταν δεν μπόρεσε να λύσει κάποιο ένιγμα που έθεταν οι νησιώτες στους περαστικούς. Οι στίχοι του από τα βάθη του χρόνου έχουν τόση δύναμη που σας έκαναν να το ψηφίσετε 17ο στις προτιμήσεις σας. Αν η ζωή στον πλανήτη καταστραφεί, ύστερα από εκατομμύρια χρόνια θα επανέλθει. Όμως η Ιλιάδα και Οδύσσια δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Γιατί αυτά τα έργα προϋποθέτουν μια θεότητα σαν τον Όμηρο, και ο Όμηρος έζησε μόνο μια φορά μέσα στις 3.000 χρόνια. Ο Οδυσσέας Ελίτης βρίσκεται μια θέση μπροστά από τον Όμηρο. Είναι ο Έλληνας ποιητής που βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ, αγαπήθηκε, διαβάστηκε και τραγουδήθηκε όσο λίγη. Στο έργο του η ελληνική γλώσσα γνώρισε τη μεγαλύτερη δόξα της. Ένας από τους πολύ αγαπημένους, ένας από τους αιώνιους νεανίες, αυτός ο γιος του ήλιου και της θάλασσας. Μια θέση μπροστά από τον Όμηρο βρίσκεται ο πλέον μελοποιημένος από τους ποιητές μας, ο Οδυσσέας Ελίτης. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με καταγωγή από τη Λέσβο. Έγραψε μεταξύ άλλων το Άξιον Εστί, τα Ρο του Έρωτα και τον Ήλιο τον Πρώτο. Ήταν ένας ποιητής με πλούσιο λεξιλόγιο, δυσκολομετάφραστο γι' αυτό, που ύμνησε το Αιγαίο, την ομορφιά, τον έρωτα. Το Άξιον Εστί, μεγάλο έργο, είναι η κυβωτός του νεοελληνισμού, μετά τη μελοποίησή του μάλιστα από τον Μίκη Θοδωράκη. Καταφέρνει μέσα από το λυρισμό τον ατομικό να αναδείξει συναισθήματα και νοήματα που έχουν καθολικό νόημα. Το 1989 πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Έφυγε από τη ζωή το 1996. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλο τον ελληνικό λαό για την μεγάλη και θερμή υποδοχή που έκαναν στο γεγονός αυτό. Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο συγγραφέας μεταφράστηκε σε περισσότερες γλώσσες από κάθε άλλο Έλληνα συγγραφέα, ψηφίστηκε από εσάς στη 15η θέση. Κατασκευάζει τον νέο ελληνισμό με ένα δικό του τρόπο. Εισέρχεται σε όλα τα ρεύματα, από τον χριστιανισμό μέχρι τον κομμουνισμό, και παραμένει ελεύθερος, μόνος και αποσκήνητος. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άρχισε πολύ γρήγορα να γίνεται γνωστός. Έγραψε τον τελευταίο πειρασμό, τον Αλέξη Ζορμπά, και συνέχισε την Οδύσσια του Ομήρου σε ένα έπος με 33.333 στίχους. Ο Καζαντζάκης νομίζω ότι παραμένει μεγάλος γιατί είναι ένας αφηγητής παραμυθάς. Είναι δηλαδή ένας αφηγητής που αφηγείται με έναν συνταρακτικό και συγκλονιστικό και πάρα πολύ ενδιαφέροντο για τον αναγνώστη τρόπο. Παρολίγο να φοριστεί από την Εκκλησία, παρολίγο να πάρει τον Νόμπελ λογοτεχνίας, παρολίγο να ολοκληρώσει την αναφορά του στον Γκρέκο. Έφυγε από τη ζωή το 1957. Γεμάτη πένθος για το χαμό του, κυδεύει τώρα ολόκληρη η Ελλάδα το μεγάλο πνευματικό τέκνο της ηρωικής Κρήτης. Ο Καζαντζάκης είναι ίσως η περίπτωση από τους νεοέλληνες δημιουργούς και ακόμη περισσότερο τους συγγραφείς που σχεδόν δεν θέλει να συνηγορήσεις και να πεις τίποτα για αυτόν, ότι είναι μεγάλος, είναι ευνόητο. Είναι ο νεοέλληνας με τη μεγαλύτερη διεθνή φήμη.
Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι ο Δον Κιχώτης της ελληνικής λογοτεχνίας. Μια ψηλόλιγνη ασκητική φιγούρα που πολεμούσε μονάχη τα φαντάσματά της, τον Μάρξ, τον Νίτσε, τον Βούδα, τον Χριστό. Ήρθε η ώρα της αλλαγής, νιάτα της Ελλάδος, περήφανα γερατιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας. Εκείνος που ηλέκτριζε τα πλήθη, αλλά και εκείνος που χαρακτηρίστηκε λαϊκιστής όσο κανένας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ψηφίστηκε από εσάς στη 14η θέση των Μεγάλων Ελλήνων. Γιος του Γέρου της Δημοκρατίας, σπούδασε οικονομικά στην Αμερική, με την πτώση της Χούντας επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συγκροτεί μια καινούργια πολιτική δύναμη, η οποία διεκδικεί την εξουσία, την κερδίζει και παραμένει οπωσδήποτε χάρη και στις δικές του προσωπικές ικανότητες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν σαγηνευτικός συνομιλητής, γοητευτικός ρήτορας. Χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε η δημοκρατία θα ήταν νομιμοποιημένη στη συνείδηση των πολλών, ούτε η Ευρώπη θα ήταν η κοινή επιλογή του έθνους. Εάν είχαν αυτοί οι δοσύλλογοι της γερμανικής κατοχής ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν θα υπήρχε σήμερα Παπαδόπουλος και Ιωαννίδης. Είναι αυτός ταυτόχρονα που καθιέρωσε το κοινωνικό κράτος. Για πρώτη φορά ο απλός Έλληνας ήρθε στο επίκεντρο, πήρε υπόσταση και αξιοπρέπεια. Στόχος μας είναι βέβαια να φτάσουμε σε συντάξεις που θα είναι το 80% των ενεργεία αποδοχών στα 35 χρόνια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε όραμα. Είχε όραμα την άνοδο της μικρομεσαίας τάξης. Και επίσης έβλεπε μακριά. Ήταν πολιτικός που έβλεπε μακριά. Έχει δύο περίοδους. Αυτή η μεγάλη του περίοδος και οι άλλοι που το μικρύνανε οι άλλοι. Εμπρός λοιπόν για νέες μάχες και νέες νίκες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κυβέρνησε τη χώρα για 11 χρόνια. Πέθανε στα 77 του το 1996. Ήτανε ο Ανδρέας για τον κόσμο. Ήταν αυτός ο οποίος λατρεύτηκε και ταυτόχρονα μισήθηκε, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες προσωπικότητες. Αρετινό το φεγγαράκι, ψεύτικη η ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν. Στην 13η θέση επιλέχθηκε από εσάς η Μελίνα Μερκούρη. Η στέλα του ελληνικού κινηματογράφου διέγραψε μεγάλη πορεία στη μεγάλη οθόνη, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Το 1955, όταν γυρίστηκε η στέλα, όλα τα άλλα γυναικεία πρόσωπα στις ταινίες ήταν κοπελίτσες που έψαχναν ένα καλό σύζυγο να αποκατασταθούν. Η στέλα ξαφνικά έσκησε το πανί και βγήκε σαν μια γυναίκα με επιθυμία ξαφνικά. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει τη ζωή της, ακόμα και να την χαλαλήσει. Γι' αυτό χαλάλη της. There's a thing called a close-up. The camera advances and you stand still. Απελευθερώνει τη γυναίκα, μια έξυπνη, φωτεινή γυναίκα, άνετη, η οποία έχει ενδιαφέρον για τους πολίτες, νοιάζεται, περνάει από την τέχνη στην πολιτική. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Διετέλεσε υπουργός πολιτισμού επί σειρά ετών, χωρίς να σταματήσει στιγμή να ζητάει την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενών. Έφυγε το 1994. Μια γυναίκα με απίστευτη σεξουαλικότητα, ικανή λοιπόν για το πιο γυναικείο και συγχρόνως με μια αντρική συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά ευθεία, ντόμπρα απέναντι στα πράγματα. Ήταν από τις καλύτερες μου φίλες και θα είναι πάντα η αγάπη μου. Είναι μια κακία, ένας σνόμπισμος να θεωρούν τους θεατρίνους ότι δεν μπορούν να έχουν ιδεολογία,
δεν μπορούν να πιστεύουν στα πράγματα και ότι παίζουν ένα ρόλο. Όλα μοιάζουν. Η Μελίνα ήταν υπέροχη, είτε τη μιλούσε, είτε έβλεπε ένα καφέ μαζί τη, είτε έβλεπε τι ταινίε τη, είτε την έβλεπε πάνω στη σκηνή. Ήταν μία, δεν ήταν άλλη. Ήταν μία και μοναδική. Μελινάρα. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούν. Νομίζω ότι ήταν η εκπρόσωπος, η κορυφαία εκπρόσωπος μιας αισιόδοξης Ελλάδας που αρνιόταν να συμβιβαστεί με τη μιζέρια και που ονειρευόταν πάντα κάτι καλύτερο για τον εαυτό της. Το πελίο. Ένας μαθηματικός του περασμένου αιώνα ανέβηκε από εσάς στη 12η θέση, αφήνοντας πίσω του πολιτικούς και καλλιτέχνες. Θεωρώ τον Κωνσταντίνο Καραθαδωρή ίσως τον πιο μεγάλο Έλληνα της σύγχρονης εποχής για την επιστήμη και νομίζω ότι το έργο του έχει προσφέρει στην διεθνή κοινότητα και χαίρομαι που σιγά σιγά αυτό αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Καραθαδωρής έζησε και πέθανε στη Γερμανία. Βρέθηκε για λίγο καιρό στην Ελλάδα την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, πριν φύγει απογοητευμένος από την κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή είναι χωρίς αμφιβολία ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός του 20ου αιώνα με διεθνή στάνταρ. Η συμβολή του στην ανάλυση, στο λογισμό των μεταβολών, στην αξιωματική θεμελίωση της θερμοδυναμικής, της θεωρίας της σχετικότητας, σίγουρα τον εντάσσει σε οποιαδήποτε λίστα μεγάλων επιτευγμάτων της επιστήμης του 20ου αιώνα. Με τη συμβολή του στο λογισμό των μεταβολών, βοήθησε στην ανάπτυξη της γενικής θεωρίας σχετικότητας, προκαλώντας τον θαυμασμό του ίδιου του Αϊνστάιν. Πέθανε στο Μόναχο το 1949. Ο μουσικοσυνθέτης που μελοποίησε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου βρίσκεται μια θέση πριν την τελική δεκάδα. Ο Μίκης Θεοδωράκης, που εντάχθηκε στην αριστερά από μικρός, έδωσε αγώνες για αυτήν, υπέφερε εκτοπίες και εξορίες, χωρίς όμως ποτέ να χάσει το αγωνιστικό του φρόνημα. Η πολιτική του σταδιοδρομία δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει να μας χαρίζει αξέχαστες μουσικές. Έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον πλανήτη με την καριέρα μου και πρέπει να σας πω, με το που έλεγα Ελληνίδα, το πρώτο όνομα που ερχόταν σε όλο τον κόσμο ήταν το όνομα Θοδωράκης. Είναι ένας άνθρωπος που με την μουσική του αλλά και τη γενικότερη στάση και δράση του στα δύσκολα χρόνια, τα μετεμφυλιοπολεμικά, έδωσε στην τέχνη ένα χαρακτηριστικό που της έλειπε, τη σύνδεσή της με την κοινωνία. Ανήκει ακριβώς στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι για να ολοκληρωθούμε ως Έλληνες πρέπει να αναζητήσουμε μία πανανθρώπινη τάξη. Εκτός των άλλων, ο Μίκης Θεοδωράκης θα καταγραφεί ως μεγάλος γαλαντόμος, θα έλεγα, απέναντι στους νεότερους. Έδινε ευκαιρίες, άκουγε, αγαπούσε και αγαπά και σέβεται. Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, στην κορύφωση του ταξιδιού μας. Γνωρίσαμε μαζί 90 μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες. Κάναμε μια αναδρομή στην αρχαία αλλά και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Τώρα όμως φτάσαμε στην κρίσιμη δεκάδα. Ένας από αυτούς τους 10 μεγάλους Έλληνες θα αναδεχτεί ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
Τις επόμενες 10 εβδομάδες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες θα φωτίσουν γνωστές και άγνωστες πτυχές από τις ζωές αυτών των Ελλήνων. Εσείς θα μπορείτε να ψηφίσετε, να πείτε τη δική σας γνώμη. Πάμε όμως τώρα να δούμε με αλφαβητική σειρά ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για την κορυφαία θέση, τη θέση του μεγαλύτερου Έλληνα. Ο Αλέξανδρος είναι μέγας και σωστά νομίζω το κοινό τον ψήφισε μεταξύ των 100 μεγαλύτερων Ελλήνων, διότι είναι ο Έλληνας ο οποίος αναμφίβολα εσφράγισε την ελληνική και την παγκόσμια ιστορία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Αλφαβητικά, ο πρώτος από τους 10 μεγάλους Έλληνες ανέβηκε στο θρόνο της Μακεδονίας στα 20 του χρόνια και ηγήθηκε της εκστρατείας κατά των Περσών. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαραχδής ακολούθησε τα βήματα του μεγάλου Αλεξάνδρου ως την Αλεξάνδρη. Η ελληνική ιστορία έχει πολλά μεγάλα πρόσωπα. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι ο Αλέξανδρος ήταν και είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Ο κόσμος γενικά νομίζει ότι είναι μεγάλος γιατί κατάκτησε τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος είναι εκπληκτικά μεγάλος, πραγματικά πολύ μεγάλος, γιατί κατάκτησε τους κατακτημένους. Είναι ο Αλέξανδρος μία στρατιωτική ιδιοφυΐα. Ήταν επιπλέον ένας πολιτικός με πολύ μεγάλη διορατικότητα. Ο Αλέξανδρος μαζί με τους στρατιώτες του είχε και επιστήμονες, ανθρώπους του πνεύματος, οι οποίοι μετέφεραν στους λαούς που κατέκτησε ο Αλέξανδρος την τεχνογνωσία, τον πολιτισμό των Ελλήνων. Και γι' αυτό νομίζω υπάρχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον για τον Αλέξανδρο, όχι πλέον μόνο στρατιωτικό, αλλά ως οραματιστή ενός κόσμου πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού, όπως λένε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι σύγχρονοι του Αλέξανδρου τον αναγνώρισαν και τον λάτρευσαν σαν Θεό. Υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα, δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έφτιαξε τη δική του σχολή φιλοσοφίας στην Αθήνα, το Λύκειο. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν η ρητορική, η ποιητική, το όργανο, τα μεγάλα ηθικά, τα φυσικά. Κατηγορήθηκε για ασέβεια και αποσύρθηκε στη Χαλκίδα για να μην δώσει, όπως είπε, την ευκαιρία στους Αθηναίους να διαπράξουν και δεύτερο αδίκημα κατά της φιλοσοφίας μετά την καταδίκη του Σοκράτη. Ο ηθοποιός Γρηγόρης Πατρικαρέας αναζήτησε τα σημάδια που άφησε ο Μεγάλος Έλληνας όπου βρέθηκε, ξεκινώντας από τη γενέτειρά του, τα στάγυρα της Χαλκιδικής. Όταν επιχειρηματολογούμε, έστω και εν αγνία μας, εφαρμόζουμε αριστοτελικούς κανόνες. Όταν διατυπώνουμε απορίες, ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούμε, μιμούμαστε τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που πάτησαν αυτή τη γη. Για πρώτη φορά προσπάθησε να κατατάξει με κάτι που προϊονίζει την επιστήμη, να κατατάξει τον κόσμο γύρω του σε ιδέες, κατηγορίες. Ήταν μανιώδης των ορισμών. Σίγουρα ήταν μια παγκόσμια, τρομερά σημαντική προσωπικότητα. Για σχεδόν 2.500 χρόνια, το όνομά του έχει συνδεθεί κατεξοχήν με την επιστήμη και τη φιλοσοφία, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πνευματικές φυσιογνωμίες παγκοσμίως. Ο Αριστοτέλης είχε στο Λύκειο και έκανε πειράματα και νομίζω αυτό πρέπει να το τονίσουμε για την αρχαία Ελλάδα. Μήπως τελικά ο εγκέφαλος του Αριστοτέλη ήταν ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πολιτικός από τις Μουρνιές, πέτυχε πρώτα την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Στη συνέχεια διπλασίασε τη χώρα με τους Βαλκανικούς πολέμους και με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο φάνηκε να πραγματώνει το όραμα της μεγάλης ιδέας. Απέφυγε δύο δολοφονικές απόπειρες και τελικά αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, όπου και πέθανε το 1936. Μέχρι εκεί ταξίδεψε και ο συγγραφέας Πέτρος Τσατσόπουλος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επικεφαλής 20 μελούς αντιπροσωπείας, έρχεται εδώ, στις Βερσαλίες, για να συμμετάσχει στο διπλωματικό παιχνίδι. Ο Βενιζέλος διεκδικεί το μάξιμο. Τα παράλια της Μικράς Ασίας, τη Θράκη, τη Βόρειο Ήπειρο, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, βέβαια, χωρίς αμφιβολία, είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός Έλληνας του 20ου αιώνα, αλλά πιστεύω ότι ανήκει και στη χωρία των μεγάλων Ελλήνων σε όλη τη μακραίωνη διαδρομή μας. Αριστοκρατικός και λαϊκός, ευσυγκίνητος και απρόσιτος, δημοκρατικός και αυταρχικός. Τα στοιχεία ήταν έτσι ταιριασμένα μέσα του, ώστε να ξαφνιάζουν εχθρούς και φίλους. Δημιούργησε την σύγχρονη Ελλάδα έτσι όπως την γνωρίζουμε και αποτελεί κατά την άποψή μου τον πιο σημαντικό πολιτικό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Υπήρξε ο αριστοτέχνης της έγκαιρης ενέργειας και της πολιτικής του εφικτού. Προσωπικότητα με έντονα οραματικά στοιχεία, αλλά και άσκηση πρακτικής πολιτικής που είχε αποτελέσματα. Μεγάλωσε την Ελλάδα. Δεν δίσταζε να συγκεντρώνει γύρω του τους άριστους. Δεν φοβόταν μήπως κάποιος τον επισκιάσει. Υπήρξε μια δύναμη δημιουργίας, ένας πόλος της ελληνικής πολιτικής που την διέπλασε, τη διαμόρφωσε, θα έλεγα δε σε πολλά σημεία μέχρι και στις σημερινές της εκδοχές. Δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο που να μπορούμε μαζί του να τον συγκρίνουμε. Ήταν μοναδικός. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ο μεγαλύτερος των Ελλήνων. Γνωρίζετε το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Καποδίστρια σημαίνει τον τόπο της καταγωγής του, το ακροτήρι Ίστρια της Σλοβενίας. Ο ιστορικός Θάνος Βερέμης αναζήτησε τον πολιτικό και τον άνθρωπο, ξεκινώντας από τη γενετηρά του, την Κέρκυρα. Τα σκάνδαλα που φτάνουν καθημερινά στη δημοσιότητα, οι ιδιοτέλειες που πολιορκούν το κράτος, παραπέμπουν στους πρόκριτους, στους αρματολούς και στις φατρίες τις διάφορες που λιμένονταν τη χώρα όταν ήρθε ο Καποδίστριας. Αν επέστρεφε στη ζωή σήμερα, θα γινόταν ο παράκλητος ηγέτης ή θα γύριζε για να ξανασταυρωθεί. Το 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας εξέλεξε τον Καποδίστρια πρώτο κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδας. Ήταν ο πρώτος ηγέτης που προσπάθησε να δημιουργήσει ελληνικό κράτος και γι' αυτό τον εκλέξατε ανάμεσα στους 10 μεγάλους Έλληνες. Εργάστηκε ακούραστα για την οργάνωση του κράτους, αλλά δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο από τους αδελφούς Μαυρομιχάλη, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου παραμένει ακόμα και σήμερα το σημάδι της σφαίρας. Ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ έντιμος και πάρα πολύ παρεξηγημένος. Δεν είχε επικοινωνιακό χάρισμα. Αυτό, ξέρετε, ήταν και τότε πρόβλημα, όπως είναι και τώρα. Προσπάθησε λοιπόν με κάθε πόρο της ύπαρξής του να αλλάξει την κοινωνία της Ελλάδας και να την κάνει ένα ευρωπαϊκό κράτος. Έζησε στη μνήμη πολλών διαφορετικών ανθρώπων σε πολλές διαφορετικές χώρες. Είχε το πρώτο μεταρρυθμιστικό και ξευρωπαϊστικό σχέδιο για την Ελλάδα. Δολοφονήθηκε γιατί αντιδράσανε τα τοπικά μικροσυμφέροντα και μόνο το ότι έφερε την πατάτα με τον τρόπο που την έφερε και την εισήγαγε στην Ελλάδα αξίζει για για να τον αναγνωριστεί η θέση στην ιστορία. Οι περίφημες φράσεις του «Έξω πάμε καλά» ή «Ανήκουμε στη Δύση» είναι πάντα επίκαιρες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σφράγισε την ελληνική ιστορία όταν έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την ομαλή μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία μετά το 1974. Δημιούργησε τη Νέα Δημοκρατία και κατόπιν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας δύο φορές. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην ελληνική ιστορία εκπροσωπεί την δύναμη και τη δυνατότητα της πράξης. Είναι ο άνθρωπος που πραγματώνει γενικότερα αιτήματα του κοινωνικού συνόλου. Έβαλε την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη σε μια εποχή που μια τέτοια επιλογή δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Ο Καραμαλής μεταπολίτευσης πρέπει να μνημονευτεί για δύο πολύ θετικά και σημαντικά έργα. Το πρώτο είναι ότι πρωταγωνίστησε στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο ότι βοήθησε σημαντικά στη σταθεροποίηση της δημοκρατίας μετά την πτώση της δικτατορίας. Η σημαντικότερη ίσως προσωπικότητα της τελευταίας 60 ετίας πίστευε ότι δύο ήταν τα πράγματα που ήταν προβλήματα για την Ελλάδα, η φτώχεια και η ανασφάλεια. Κατάφερε να δημιουργήσει και ασφάλεια στη χώρα και να την κάνει να ξεπεράσει τη φτώχεια και γι' αυτό ήταν μεγάλος. Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε υπουργός του και στενός συνεργάτης. Ένα είναι σίγουρο, αφιέρωσε όλη του τη ζωή για την Ελλάδα.
Για τη χώρα του ζούσε, για αυτήν δούλευε, για αυτήν αγωνιούσε. Δεν θα θέλατε σήμερα να είναι επικεφαλής κάποιος σαν τον Καραμανλή? Ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο άνθρωπος που υπηρέτησε όσο κανείς άλλος στην Επανάσταση του 1821, θεωρείται σήμερα ένας από τους 10 σημαντικότερους Έλληνες. Η Σία Κοσιόνη αναζήτησε τα ίχνη αυτής μεγάλης προσωπικότητας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είναι ο Έλληνας που πρέπει να είμαστε. Ο Έλληνας που βάζει τα κοινά πάνω από τα ιδιωτικά και τους προσωπικούς πόθους, πάνω από τα εμπόδια. Κολοκοτρώνης νίκησε τις στρατιές του Δράμαλη, κυρίευσε την Τριπολιτσά, απέκρουσε τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ, αλλά δεν κατόρθωσε να κάψει το φθόνο εκείνων που τον φυλάξαν 2 φορές και τον καταδίκασαν σε θάνατο. «Τον θάνατο δεν τον εφοβάμαι», τους είπε. «Τον έχω δει πολλές φορές ως τώρα και δεν τον εφοβάμαι». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα τελευταία χρόνια της ζωής του υπαγόρευσε στο Γεώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματά του, τα οποία φωτίζουν όλα τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Η ενάργεια και το συγγραφικό του ύφος αποτελούν σημαντική πηγή για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό το είδος της ζωής όπου εκάμαμε μας βοήθησε πολύ στην Επανάσταση. Ξέραμε τα κατατόπια, τους δρόμους, τις θέσεις, τους ανθρώπους. Υποφέραμε την πείνα, τη δίψα, τη λέρα, τις κακουχίες. Νομίζω ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποτελεί αναμφίβολα την πλέον εμβληματική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Αποτέλεσε τον αδιαφυσβήτητο ηγέτη του αγώνα και με τα κείμενά του, στα απομνημονεύματά του, με τη φράση «Είμαστε στο εμείς», νομίζω ότι συμπυκνώνει στον απόλυτο βαθμό το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης. Μπορεί να έχετε δει την πρωτομή του σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο ή πλατεία. Να τον έχετε δει σε γραμματόσημο ή στο τελευταίο εθνικό χαρτονόμισμα, το 10.000. Ο γιατρός από την Κύμη Ευβίας, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αμερική, ο Γιώργης Παπανικολάου, ασχολήθηκε με το ρόλο των χρωμοσωμάτων στον καθορισμό του φύλου, αλλά και τα προκαρκινικά συμπτώματα σε γυναίκες. Μια σύγχρονη δυναμική γυναίκα, η Μαρία Χούκλ, παρουσιάζει τον Έλληνα ευεργέτη των γυναικών. Η περίφημη αυτή μέθοδος εντοπίζει τον καρκίνο της μήτρας σε αρχικό στάδιο πριν καν εκδηλωθούν συμπτώματα, οπότε είναι βέβαιο ότι θεραπεύεται σχεδόν 100%. Την ανακάλυψε ένας Έλληνας γιατρός, ο Γεώργιος Νικολάου Παπανικολάου. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ο σημαντικότερος Έλληνας όλων των εποχών. Από την ημέρα που εφαρμόστηκε το τεστ του Παπανικολάου το 1955 μέχρι σήμερα, η θνησιμότητας έχει πέσει κατά 70%, ενώ προηγουμένως ήταν η πρώτη αιτία θανάτου. Το 1941 παρουσιάζεται στη γυναικολογική εταιρεία της Νέας Υόρκης η εργασία με τον τίτλο «Η διαγνωστική αξία της εξέτασης του κολπικού υγρού στον καρκίνο της μήτρας». Και αυτή τη φορά γίνεται ευνοϊκά δεκτή. Ο δρόμος για το ΠΑΠ τεστ είχε ανοίξει. Ο θαυμασμός μου για τον Γιώργο Παπανικολάου οφείλεται όχι μόνο σε ότι είναι ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας, αλλά και για τον αγώνα που έκανε για να επικρατήσει αυτή η γνώμη του μέσα στην αμερικανικό κατεστημένο της εποχής εκείνης του 30 με 40. Ανεβαίνει στην πανεπιστημιακή ιεραρχία. Βραβεία, διακρίσεις, τιμές, μόνο το Νομπέλ δεν πήρε. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είχε πάρει το βραβείο Νομπέλ. Το ότι δεν το πήρε δεν σημαίνει ότι δεν είναι ο αγαπημένος των ανθρώπων και των γυναικών όλου του κόσμου. Ο Γιώργος Παπανικολάου πέθανε το 1962 στην Αμερική από καρδιακή προσβολή. Το όνομά του έγινε συνώνυμο με το χρυσό αιώνα της Αθήνας, την ανέγερση του Παρθενώνα στην Ακρόπολη και την κοσμοκρατορία των Αθηναίων στις θάλασσες. Ο Περικλής άρχισε να μπει στην πολιτική, αλλά όταν το αποφάσισε δεν βρέθηκε κανείς που μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Ο Τάσος Τέλογλου θα εξηγήσει γιατί τον συναρπάζει το πρακτικό μυαλό και η τιμιότητα του Περικλή. Εδώ και 2.500 χρόνια, ο χρυσός αιώνας του Περικλή αποτελεί την κατεξοχήν εικόνα της Ελλάδας στα μάτια της Οικουμένης. Και αυτός είναι λόγος αρκετός για να προσφέρουμε στον Περικλή τον τίτλο του μεγαλύτερου Έλληνα όλων των εποχών.
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Πελοποννησιακό πόλεμο που ρήμα... Κλείς θα κυριαρχήσει στον πολιτικό στίβο όχι μόνο της Αθήνας αλλά και της Ελλάδας. Εκλέγεται κάθε χρόνο στρατηγός και από τη θέση αυτή καθορίζει την πολιτική της Αθήνας ως ισχυρός ανήρ. Ο Περικλής υπήρξε σπουδαίος αρχηγός, δημιούργησε το χρυσό αιώνα του Περικλή, δηλαδή μια διαφορετική πολιτιστική και κοινωνική κατάσταση και τη δημοκρατία στην Αθήνα. Το πολιτικό ιδεώδες του Περικλή ήταν μια ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία, βασισμένη στο διάλογο, στην αντιπαράθεση χωρίς δημαγωγία και στην αξιοκρατία. Ας σημειωθεί η φράση του «Ανδρών επιφανών πας αγί τάφος», όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, και είναι αυτό που σημειώνεται στον άγνωστο στρατιώτη. Σπουδαία προσωπικότητα με διδάγματα για όλο το μέλλον μετά από αυτόν. Χωρίς τη φιλοσοφική του σκέψη, η δυτική κουλτούρα και διανόηση δεν θα ήταν αυτό που σήμερα ξέρουμε. Ο Πλάτωνας είναι αυτός που επινόησε πρώτος το αντικείμενο της φιλοσοφίας και άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή από κάθε άλλο φιλόσοφο. Η σκέψη του έχει επηρεάσει όσο κανενός άλλου την ιστορία της φιλοσοφίας. Η ηθοποιός Πεμιζούνη μελέτησε τη ζωή και το έργο του. Φαίνεται πως σε αυτόν η φιλοσοφία βρίσκει το τέλος της και την αρχή της. Όποιος δεν έχει διαβάσει την πολιτεία του Πλάτωνα, δεν πρέπει να λέγεται Έλληνας. Όποιος δεν έχει μελετήσει τον Φέδωνα, δεν δικαιούται να ομιλεί περί ψυχής. Και όποιος δεν έχει εντρυφήσει στο συμπόσιο, καλύτερα να ασχολείται μονάχα με την αστρολογία και τα γκουρμέ εστιατόρια. Ο Πλάτωνας έζησε στην Αθήνα τα χρόνια του Χρυσού Αιώνα. Η φιλοσοφική του σχολή ονομαζόταν Ακαδημία και εκεί θαύτηκε γύρω στα 80 του χρόνια. Ο Πλάτων έκανε κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έφτιαξε μια γλώσσα. Η γλώσσα αυτή είναι η γλώσσα της φιλοσοφίας. Ο Πλάτωνας είναι εκείνος που κατέγραψε τους διαλόγους του Σωκράτη με τους μαθητές του, αλλά και την απολογία του, λίγο πριν πιει το κόνιο. Οργάνωσε αυτά που είπε ο Σωκράτης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να είναι κατανοητά σε εμάς ακόμη και σήμερα. Αλλά το κυριότερο είναι, θεωρώ, ότι έφτιαξε το λεξιλόγιο της φιλοσοφίας. Ο φιλόσοφος που είχε πίστη στην αλήθεια και την αναζητούσε παντού, με την περίφημη μαιευτική του μέθοδο, δεν είναι άλλος από τον Σωκράτη. Ο καθηγητής φιλοσοφίας Βασίλης Καρασμάνης εξηγεί γιατί ο Σωκράτης είναι γι' αυτόν ο μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Γιατί ο Σωκράτης θεμελίωσε τη φιλοσοφία όπως την ξέρουμε σήμερα και όπως την άσκησαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι στους επόμενους αιώνες. Ο Σωκράτης είναι ο πιο διαχρονικός, ο πιο οικουμενικός Έλληνας όλων των εποχών. Με τη διδασκαλία του, τη ζωή του και τον τρόπο που διάλεξε να πεθάνει, πέρασε στην αιωνιότητα. Ο πολίτης προτίμησε να πιει το κόνιο παρά να προδώσει τις ιδέες του. Ο Σωκράτης ήταν ίσως ο μέγιστος στοχαστής του αρχαίου κόσμου. Θεωρώ ότι από όλους αυτούς τους αιώνες του ελληνισμού, το πρόσωπο που επηρέασε με πιο καταλυτικό τρόπο ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού είναι ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης είναι η αλήθεια. Η διατύπωση της αλήθειας. Ο τρόπος που μπορεί να ξεγυμνώσει η απλή σκέψη, μια σύνθετη σκέψη, γιατί το ψέμα είναι σύνθετο. Η αλήθεια είναι απλή. Τις τελευταίες του στιγμές, θεϊκά γαλήνιος, ζήτησε από τους φίλους του να ευχαριστήσουν το Θεό της ιατρικής, διότι τον απάλασε από την αρρώστια της ζωής. Κυρίες και κύριοι, τώρα ξέρετε ποιοι είναι οι 100 μεγαλύτεροι Έλληνες σύμφωνα με τις δικές σας αποφάσεις. Τώρα όμως αρχίζει ένα διαφορετικό ταξίδι. Από την επόμενη εβδομάδα και για 10 εβδομάδες, γνωστές προσωπικότητες θα σας ξαναγήσουν στις ζωές των 10 μεγαλύτερων Ελλήνων. Μετά από αυτό, ένα δικό μας ραντεβού. Με τη δική σας συμμετοχή θα αποφασίσουμε από κοινού ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Έως τότε, από όλους εμάς εδώ στο Sky, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.